Θα πρέπει να πούμε ότι όταν έπεσε η πόλης, ο κατακτητής 2-3 ημέρες έζησε τα γεγονότα τα έντονα. Μετά είδε όμως ότι δεν είναι εύκολο να διοικήσεις ένα τέτοιο μεγάλο κόσμο. Διότι όπως ξέρουμε το Ισλάμ, οι πολίτες του, δεν είναι θρησκεία. Είναι πολιτικό κόμμα. Είναι πολιτική επιδίωξη. Και είναι οι άνθρωποι του πολέμου. Οι άνθρωποι της εξαπλώσεως. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ. Το λέει και η διδασκαλία του Μωάμεθ. Έτσι λοιπόν ο προφητής είδε τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν. Πώς θα διοικήσει. Πώς θα μαζέψει τους φόρους. Και κυρίως πώς θα κρατήσει σε ενότητα όλο αυτό τον κόσμο του οποίου ήταν κυρίαρχος. Είχε τους συμβούλους του βέβαια. Πολλοί ήταν Έλληνες. Πρέπει και αυτά να το ομολογήσουμε. Του είπαν λοιπόν το Μιλέτ, δηλαδή την εθνότητα όλη. Την η χριστιανική κοινότητα, όχι των Ελλήνων. Όχι των Ελλήνων. Ακριβώς. Όλη την χριστιανική κοινότητα πρέπει να την ενώσεις και να την αναθέσεις σε έναν άνδρα, στον Πατριάρχη. Ποιος θα ήταν αυτός ο Πατριάρχης? Θα ήταν ο άνθρωπος εκείνος που με τη συμπεριφορά του θα βοηθούσε τον Μωάμεθ, έστω και πέρα από τη θέλησή του, ενάντια στη Δύση. Είχαμε τους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς. Επομένως θα έπρεπε να είναι ένας ανθενωτικός και μάλιστα δυνατός. Έτσι λοιπόν επελέγει ο Γεννάδιος Σχολάριος.